Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Σάκης Τανιμανίδης. Αν σου έλεγα μία από τις τέσσερις εκπομπές, θα την έπαιρνες πίσω. Κάνε μια πιο δύσκολη ερώτηση, δεν είναι πολύ εύκολη. Το παιχνίδι. Το παιχνίδι, ναι. Στο παιχνίδι θα σου πω τι συνέβη. Ναι. Έμαθα για ακόμα μία φορά ότι δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να κάνεις κάτι που δεν το πιστεύεις απλά και μόνο για οικονομικούς λόγους. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου το να είμαι στην τηλεόραση. Αν σου πρότειναν να παρουσιάσεις τον Big Brother, θα έλεγες ναι. Θα έλεγα ότι δεν θα ήθελα να τον παρουσιάσω. Γιατί? Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, νιώθω ότι δεν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Εσύ θα το παρουσιάζεις? Το Big Brother? Ναι. Όχι. Δεν νιώθω ότι βγάζουμε πάρα πολύ προσωπική ζωή, την προσωπική μας ζωή στο διαδίκτυο. Νιώθω ότι χρησιμοποιούμε τα social media με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ίσως σε μικρότερο βαθμό όπως το χρησιμοποιούν περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη Γη. Έχοντας διαγνωστεί με τον κορονοϊό, η Χριστίνα δηλαδή, και εγώ κατάλαβα μετά ότι το είχα, να διαβάζουμε και τέτοιου είδους δημοσιεύματα, ότι το κάνουμε και επίτηδες, δεν είναι ότι καλύτερο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αυτοί που τα διαβάζουν, είναι αυτοί που τα γράφουν. Η Χριστίνα είναι πιο ευαίσθητη, έχει πιάσει τη Χριστίνα να. Είναι λίγο πιο ευαίσθητη. Και είναι και λογικό γιατί δεν έχει και εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και εντάξει, αδικήθηκε πάρα πολύ. Τι να σου πω. Πριν βγει στην τηλεόραση, πριν βγει καν στο πρώτο επεισόδιο, είχαν γράψει κατεβατά ολόκληρα στο πόσο κακή είναι πριν βγει στην τηλεόραση. Είχε τα κότσια, το θάρρος, χωρίς να έχει βγει ποτέ στη ζωή της τηλεόραση, να κάτσει στο νούμερο ένα σόου της Ελλάδος που λέγεται The Voice και να παρουσιάσει, να ανέβει πάνω στη σκηνή μπροστά σε μεγάλους καλλιτέχνες. Αυτό εδώ είναι αξιοθαύμαστο από μόνο του. Είναι μια ωραία γυναίκα, πολύ ωραία γυναίκα, κατά τη δική μου άποψη, η πιο ωραία γυναίκα, που απέκτησε μια φήμη επειδή παντρεύτηκε εμένα, άρα στην αρχή ήταν ετερόφωτη. Τώρα είναι πλήρως αυτόφωτη όμως. Και αυτό εδώ είναι εύκολο στόχος για κάποιον. Στη φωτογράφηση του έργου Art, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του